χαίρομαι πάρα πολύ με την δυνατότητα για δεύτερη φορά με την ιδιότητα μου ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να επισκεφτώ την Διεθνή Έκθεση της Αλοπίκης. Να ξεκινήσω συγχαίροντας λίγο με τη σειρά μου. Λέω με τον Τάσο του Τσίκα και τον Γιώργο Σουμπούντο, αλλά και όλους όσοι οργάνωσαν την Διεθνή Έκθεση. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω δει πράγματι, χαίρομαι που η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης βρίσκεται πάλι στην θέση της ως μια έκθεση η οποία προάγει την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία και εμείς πρέπει να αναλύσουμε. Χαίρομαι πολύ διότι και η περιφέρεια και της Μακεδονίας έχει πάλι τις ίδιες προτεραιότητες τις οποίες έχουμε και εμείς συνολικά για τη χώρα και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οικονομική ανάπτυξη. Θα έχω την ευκαιρία σήμερα το βράδυ να παρουσιάσω σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση το σχέδιό μου για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η Βόρεια Ελλάδα όμως, η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος θα παίξουν και παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή που υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να είναι κέντρο εξαγωγικής βιομηχανίας και μεταφράσεως. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να προσελκύει τουρισμό 12 δίνοντα χρόνο. Μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πρέπει να επενδύσει και ουσιαστική αναβάθμιση του τουρισμού στο νέο. Και μια Βόρεια Ελλάδα, όπως συζητήσαμε και χθες, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης καινοτομίας και εσωστρέφειας.